από εδώ ξεκίνησα την πολιτική μου διαδρομή το 2003. Οπότε το Μουσχάτο είναι πολύ πολιτικό. Το σύνθημα εκκίνησης της νέας προεκλογικής περίοδου έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που ξεκίνησε χθες τις περιοδίες του από το Μουσχάτο, στέλνοντας το μήνυμα ότι δεν πρέπει να υπάρξει κανένας εφησυχασμός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περπάτησε στην κεντρική πλατεία του Μουσχάτου, συνοδευόμενος από στελέχη και βουλευτές, μίλησε με πολίτες, ενώ δεν παρέλειψε να αστειευτεί και με τους δημοσιογράφους. 30 μέρες στο δρόμο τώρα. Στο δρόμο και εσείς από πίσω. Το βασικό διακύβευμα της κάλπης για την Πειραιώς είναι η επίτευξη αυτοδυναμίας και με αυτό το στόχο ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνεται και στους νέους ψηφοφόρους. Οπότε να θυμάστε ότι 25 Ιουνίου δεν πάμε παραλία. Πάμε και πάλι να ψηφίσουμε. Την προοπτική της τρίτης κάλπης σε περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία έβαλε στο τραπέζι ο Μάκης Βορύδης. Το Πασόκ κάνει μια σαφή τοποθέτηση που συσχετίζεται με τις πολιτικές του φιλοδοξίες και επιδιώξεις και λέει λοιπόν ότι εγώ δεν πρόκειται να μπω σε μια τέτοια κυβέρνηση, μην το συζητάτε. Αυτό σημαίνει τι? Ότι αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, που γι' αυτό λέω ότι είναι το βασικό επίδικο. Πάμε τρίτες κάλπες. Υποχρεωτικά. Καθοριστικό παράγοντα για την επίτευξη αυτοδυναμίας δίνει το κλιμακωτό μπόνους στο πρώτο κόμμα ανάλογα με το ποσοστό του σε συνάρτηση με το πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή. Με ποσοστό 25% το μπόνους στο πρώτο κόμμα είναι 20 έδρες, ενώ οι υπόλοιπες 280 κατανέμονται αναλογικά ανάμεσα στα κόμματα που μπήκαν στη Βουλή. Για κάθε επιπλέον 0,5% το μπόνους αυξάνεται κατά μία έδρα με ανώτατο όριο τις 30 έδρες. Επομένως, το ανώτατο όριο των 50 εδρών μπόνους μπορεί να λάβει το πρώτο κόμμα με ποσοστό 40%. Την ίδια ώρα, ο πήγης της αυτοδυναμίας χαμηλώνει όσο ψηλώνει το άθροισμα των κομμάτων που θα βρεθούν εκτός Βουλής. Ενδεικτικά, με πεντακομματική Βουλή, η αυτοδυναμία εξασφαλίζεται με ποσοστό περί το 37,5%, με εξακομματική ο πήγης ανεβαίνει γύρω στο 38,4% και με επτακομματική Βουλή στο 39,3%. Τη συζήτηση για την επόμενη μέρα σε περίπτωση μια αυτοδυναμία τροφοδοτεί και το αφήγημα του Πασόκ που αποκλείει τη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Μητσοτάκης πριν από 15 μέρες είπε στην προεκλογική περίοδο των εκλογών της 21ης Μαΐου ότι εγώ με το Πασόκ του Ανδρουλάκη δεν έχω τίποτα κοινό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο του το επιστρέφουμε. Δεν έχουμε κάτι κοινό. Αυτό που είναι το διακύβευμα των εκλογών της 25ης Ιουνίου είναι το εξής. Είτε αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ήταν η κυβερνησία. Με ορίζοντα τις 25 Ιουνίου, ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Γιάννης Σαρμάς έδωσε το πρωί τις οδηγίες στους υπηρεσιακούς υπουργούς, καλώντας τους να εντοπίσουν τους κινδύνους στον τομέα ευθύνης τους. Χρειάζεται και ένα σύστημα αποτροπής ή μετριασμού των κινδύνων. Βέβαια, έχω στο μυαλό μου το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, που είναι καθαρή περίπτωση διαχείρισης κινδύνου ή μη διαχείρισης κινδύνου.